Το επόμενο quest είναι να κερδίσω μια unique κάρτα από τον Gremist, ο οποίος είναι από εδώ. Λογικά θα κάθεται ακόμα... Θα κάθεται ακόμα εδώ μπροστά από τη σπηλιά του. Wow, αυτή τη χαράδρα δεν την είχα ξαναδεί προηγουμένως. Ή την είχα ξαναδεί και το ξέχασα, δεν θυμάμαι. Λογικά είναι εδώ. Α, έχει μπει μέσα μάλλον. Μπήκε μέσα, ωραία. Για να πάμε να δούμε. Εν τω μεταξύ ήταν που ήθελε και το... τα υλικά για να κάνει το πάρτι του. Για να δούμε. Ωραία, έσωσα. Κομμάτια. Τα πνίγεις, ο νόνος, ο νόνος. Did everything you asked. Phenomenal, my boy! So, Fridtjof, shall we begin? The sooner the better. We've a long night ahead of us. The ritual is only for members of the Inner Circle. Thus, my dear apprentice, you must wait outside. Under no circumstances must you enter. We shall begin your tutelage come morn. Morning, ήταν... Oh, θα χάσω. Gonna tell me. As you wish, master. Εννοείται θα ρωτήσω γκονα tell me. Εννοείται αυτή όλο το βράδυ θα κάθεται και θα πίνουμε τώρα. Will you finally tell me what the ritual's about? Nay, nay. No one likes a matter. Suffice to say, it's a burning matter now. Shoot! Για φάπες είσαι. Wait till the next day. Σοβαρά! Δεν πιάνετε σαν next day αυτό. Για να δούμε. Hello, next day. Locked. Okay. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Wait till the next day. Από πάνω έχει πολλά φυτά. Ωραία. Πάω να τα μαζέψω. Και αναγκαστικά θα συνεχίσω με το επόμενο quest που έχω βάλει στο μάτι. Πρέπει να πάω... At least there's no signs of woodworm. When you hear word is you've seen the devastated wood. Is it as bad as they say? Worse. The trees are dry and twisted. The earth's like ash. And the water's so acidic it burns. It was magic. It had to be. A kind far mightier than our own. Yeah, it was magic indeed. Λοιπόν, και ναι, τι έλεγα, πρέπει να πάω στο Whale Graveyard, οπότε. Ίσια κάτω είναι το Whale Graveyard, στο οποίο μου λέει να ψάξω για κλέφτες. Νομίζω ήταν το Family Blade, αυτό που κάνω εδώ. Αυτό ήταν ο διάλογος, οκ. Okay. Δεν βρίσκουν αγοραστή για το σπαθί. Αυτά τα σκέφτεσαι πριν κάνεις την πλάκια και το κλέψεις. Kill the thieves. Να μην το συζητήσουμε πρώτα. Λοιπόν, είναι ένας με τσεκούρι τεράστιο. Αυτός. Ωραία, οι δύο πεθάνανε, δεν το περίμενα τόσο γρήγορα. Έλα, έλα, δεν το έχεις. Εσείς είστε μόνο για τσεκούρια, αλλά και τα τσεκούρια... Τίποτα δεν σας κάνω. Δέκα ώρες μέχρι να βαρέσεις. Τι νομίζεις ότι κάνεις ρε καημένα. The Family Blade.
Search the thieves' camp for the sword named Cthulhu. Κούλιο. Πιτσίνι, σταμάτα να κάνεις βλακίες. Πάτησα λάθος κουμπί. Να μην πάτησα λάθος κουμπί. Αυτή δεν φαίνεται. Α, όχι, το είχε πάνω του. Κούλιου και Thief's Journal. Σβέιναρ, I've been sitting with these damned whale carcasses for ages. Από ό,τι φαίνεται το μετανιώσαν που το κλέψαν το σπαθί. Λοιπόν, return Coolio to the Kyre Troll, the guardsman named Olaf. Olaf και λέει ότι είναι από εκεί 1200. Okay. Και το Coolio το είδαμε ήταν quest item. Και διάλεξα και κατευθείαν το επόμενο scavenger hunt, 200 μέτρα όπως βλέπετε εδώ παραλιακά. Θα τα πούμε αμέσως εκεί κοντά μόλις φτάνω. Ίσια επάνω πάλι στα ερείπια αυτά, κλασικά έχει χάρπης. Και βλέπω ένα νησάκι με ένα δέντρο μόνο του. Περίεργο. Θα μπω στον χάρτη λίγο για να δω τι παίζει. Λοιπόν, ναι, μπήκα στο χάρτη. Όπου πολλά είναι πάλι. Το νησί φαίνεται να είναι μέσα στη μέση της θάλασσας. Άντε. Ωραία, διέκρισε. Σε πρόλαβα. Πρόλαβε άλλο, δεν πειράζει. Όχι. Το πρόλαβα, τι έγινε. Κουέν. Δύο φαίνεται να είναι εδώ αυτά που... Έλα! Που έμειναν, ένα, δύο μάλλον πάλι. Σταμάτα να φωνάζεις. Άντε, χαμένο. Κάτσε κινητό, κάτσε κινητό, κάτσε κινητό. Τσακ! Goodbye. Ενδιαφέρον αυτό το νησί. Θα το εξερευνήσω σίγουρα όταν βρω πάλι μια βάρκα. Και αρχίσω να ξαναγυρνάω στη θάλασσα. Έχω ακόμα μέχρι να το κάνω αυτό. Τι, μόνο αυτό ήταν το loot. Οχ. Δεν ακούγεται, πάντως κάτι έχει εκεί πέρα. Άρα. Quick save. Quen διαλεγμένο, πάμε. Το quest αυτό είναι level 34. Εγώ ακόμα είμαι level 24, όπως και πιο πριν. Hello, Mr. Cyclops. Γίνεται να με αφήσεις να περάσω? Δεν γίνεται. Οκ, okay, πέρασα, τέλεια. Το ερώτημά μου είναι, μας ακάτεψε πάρα πολύ. Δεν πρέπει να κατεβάσω. Να μου κατέβει ξανά. Το Quen. Goddammit. Ωραία. Όχι. Ναι, αυτό όντως είναι δυσκολότερο. Fire damage αλλά climb mine. Quen, θέλω να δοκιμάσω το άξι άμα μπορώ να την σταματήσω όταν παίρνει φόρα. Όχι, δεν μπορώ. Με έριξε. Σύμφωνα με τον glossary είναι ογκρόιντ, οπότε έβαλα ογκρόιντ οίλ. Quen, αυτό... Ήκνη για μία στα γρήγορα. Άραγε μπορώ να μπω μέσα εδώ. Έλα. Μπήκα. Το ερώτημα είναι, μπορεί να μπει και αυτός.
Από ό,τι φαίνεται όχι. Ένα, δύο. Και την έπεσε για ύπνο, σοβαρά. Του κάνω τίποτα. Καθόλου damage όμως, έτσι. Σκατούλες. Τον έπιασε. Σκατούλες, δεν τον έπιασε. Πολύ μας πετάει αυτό το πράγμα, πρέπει να προσέχουμε. Και μας κάνει και τρελό damage. God damn it. Αναγκαστικά το παίρνω το Swallow και το Thunderbolt. Βάζω το Quinn. Ας διαλέξω το... Πήγαινε ξανά. Τέσσερα χιλιάρικα. Πού είναι η πόρτα? Κόλλησα. Οκ, ξεκόλλησα. Κουέν χρειάζομαι. Γιατί δεν μπαίνεις μέσα αργέρα τώρα, σώρες, δηλαδή. Τι δεν φωνάζεις εγώ και εγώ. Πάρε. Χα. Κοιτάξτε. Αού. Άμα ήταν και στα αλήθεια, εννοείται ότι αυτό θα το έκανες. Βέβαια θα έσπαγε τον τοίχο και θα μπαινε ο τύπος. Αλλά... ας μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Μακριά, μπράβο. Έλα ρε. Μου την έδωσε την μπούφλα. Έτσι, μπράβο. Πάνε στο σωστό σημείο και έκανε, μπράβο. Κουένα έχω πάνω μου, ας βάλω πρώτα κουένα. Έλα εδώ ρε βλάκα, εκεί πέρα στην άκρη που πηγαίνεις είσαι επικίνδυνος. Σιγά μην έρθω να με ξαναρίξεις κάτω. Αυτό το πράγμα είναι πολύ σπαστικό. Σ' έχω. Πάρε τέτοιο. Κουέν, 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 κουέν. Τσακ. Ήγνη. Θες λίγο. Αυτό που... δεν έχω συγχρονισμό καθόλου, ώρες. Εδώ είμαι, έλα. Damn it. Bye bye. Γεια σου και σε ένα goat. Old Bear Hide και το μάτι του, εντάξει. Πολύ ωραία. Εδώ είναι αυτό που ελέγχουμε, τέλεια. Might want to look around some. Γιατί μου δείχνει δύο σημεία. Περίεργο. Οπ. Αυτό δεν είναι chest. Οπότε μπαίνω εδώ πέρα μέσα, αυτό και place of power, από πάνω είναι.
Λοιπόν, κάποιος εδώ κυνηγείται. Πέπερ, όχι, Πέπερ κάθεται. Ρε πιτσίνι, όχι, και το πιτσίνι κάθεται. Φαντάζομαι πράγματα. Πρέπει να κάνω save. Για να δούμε τι παίζει εδώ μέσα. Λοιπόν, αυτό λέει το place of power είναι πάνω. Από εδώ μπορούμε να πάμε πάνω. Place of power. Α, το τέλειο. Hold, ξέχασα. Αυτό παίζει να είναι το πρώτο place of power που βρίσκω στο σημείο και βλέπω δύο chests. Darren Gabeson, εντάξει. Oh, όλα μαζί ήτανε. Πιο πάνω δεν φαίνεται να έχει κάτι. Για να δούμε από εδώ αν έχει. Α, έλα ρε. Μπορούσα δηλαδή να έρθω από το πλάι. Παίζει. Χα! Μπορούσα. Αλλά πού να το φανταστείς. Όπως βλέπετε βρήκα βάρκα για να πάω να δω τι είναι αυτό το νησάκι με το ένα το μόνο του το δέντρο που έβλεπα πριν από λίγο ή στο προηγούμενο επεισόδιο, δεν ξέρω πώς θα τα έχω κάνει edit. Ελπίζω να έχει κάτι ενδιαφέρον και να μην έρχομαι άδικα. Πάντως για την ώρα δεν βλέπω σημείο να σταματήσω. Όχι, φαίνεται σαν να έχει ακτή. Ορίστε εδώ πέρα μάλλον. Όπως έχει στα περισσότερα σημεία εδώ πέρα. Μέσα στη θάλασσα δεν φαίνεται να έχει κάτι. Για να δούμε εδώ πέρα τι έχει. Πάντως σίγουρα μπορείς να ανέβεις γύρω γύρω. Τέλεια. Oh. Journal. 5 weeks have now passed since I was hired. Από ό,τι φαίνεται αυτός ήταν μπράβος να το πω, σεκιουριτάς και έκανε escort κάποιους. Crushed legs, bled to death after they wrecked. Να, αυτός ήταν τελικά. Μια ζεύρα φαίνεται. Strange crest. Not northern, not Nilfgaardian. Οκ, δεν το ξέρει. Εδώ μέσα. Εντάξει, οπότε αν κατάλαβα καλά ψάχνουμε ένα chest που πετάξανε οι ναύτες μέσα στη θάλασσα. Εδώ κάτω κάπου θα είναι για να έχει και το μονοπάτι. Δεν φαίνεται εδώ να είναι. Από αυτή τη μεριά ας δούμε. Να το. Και μετά τα πράγματα που θα βρούμε πρέπει να τα δώσουμε σε κάποια γυναίκα ονόματι Βίκη. Βίκη, κάτι μου λέει το όνομα Βίκη. Captain's Log. Εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα, άμα εσείς καταλαβαίνετε. Captain's Log for the Amwanda. Ωραία, το βρήκαμε μάνι-μάνι. Auto save, τέλεια. Οπότε τώρα πρέπει να βρούμε τι έγινε το δεύτερο πλοίο. Α, 300... μέτρα, κοντά είναι δηλαδή. Ωραία, τέλεια.